Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Μεσσηνιακού που επικράτησε με 3-1 σετ του Ακρίτα στο καλαματιανό ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α2 γυναικών βόλεϊ στο κλειστό γήπεδο της παραλίας. Καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα ήταν το δεύτερο σετ, όπου ο Ακρίτας προηγείται με 22-15 και αντί να ισοφαρίσει σε 1-1 το μάτς, έγινε το 0-2 και έγειρε η πλάστηγα υπέρ των πρασίνων. Σαν γενική εικόνα, οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο παρακολούθησαν ένα καλό παιχνίδι με πάθος, αγωνιστικότητα και ωραίες φάσεις, με την ομάδα του Ακρίτα να είναι σαφώς επηρεασμένη από τα διοικητικά θέματα που έχουν προκύψει, ενώ από την άλλη ο Μεσσηνιακός είναι φέτος σε πολύ καλή κατάσταση και έχει εδρεωθεί στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που περιμέναμε σίγουρα, απλά έπρεπε να το διατηρήσουμε, αυτό που θέλαμε να κάνουμε και το καταφέραμε πιστεύω. Έπρεπε να διατηρήσουμε το ρυθμό που είχαμε πιστεύω. Αυτό. Το φοβηθήκαμε, ήταν το τοπικό ντέρμπι, αλλά κατά τα άλλα εντάξει, πιστεύω πήγε καλά. Γενικά είστε ικανοποιημένες από την απόδοση, από την εμφάνιση? Ναι, εντάξει, κάναμε πιστεύω κάποια λάθη τα οποία μας φέρανε και που χάσαμε και το που ένα σιτάκι. Αλλά εντάξει, το καταφέραμε πιστεύω. Είναι ένα πάτημα πολύ καλό για τη συνέχεια. Ακολουθούν ντέρμπι. Ο απολογισμός του πρώτου γύρου, τι πρόσημο έχει, θετικό υποθέτω? Θετικό, πολύ θετικό. Κάναμε βέβαια δύο ήττες οι οποίες θα μπορούσαμε να τις παλέψουμε περισσότερο. Αλλά πολύ θετικά τα αποτελέσματα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και καλύτερα φυσικά. Άνοδος θα το παλέψουμε όσο μπορούμε. Κανείς δεν πάει για να χάσει. Πάμε για το καλύτερο φυσικά. Περιμέναμε, να πω την αλήθεια για να είμαι ειλικρινής, ότι θα είναι πιο εύκολο με βάση τα αποτελέσματα του Ακρίτα, τη θέση και τη θέση μας. Όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη. Δηλαδή από τα πιο δύσκολα μάτς που έχουμε παίξει. Ο Ακρίτας ήταν άξιος συγχαρητηρίων. Μετά τόση αποχή, τόσα θέματα, κακές αγωνιστικές, ήταν πολύ καλός, αλλά ήμασταν και εμείς πολύ καλά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου για το δεύτερο σετ, για αυτήν την ανατροπή που έκανε, γιατί ήθελε πολύ ψυχή και πολύ δύναμη. Βέβαια είχαμε σημεία που δεν ήμασταν, χαλαρώσαμε και το πληρώσαμε το σετ που χάσαμε, αλλά σε γενικές γραμμές ήμασταν πολύ καλά. Το παιχνίδι αυτό σημαίνει ότι παραμένουμε ψηλά, δεν έχω μάθει το άλλο αποτέλεσμα. Λογικά είμαστε τρίτη θέση με ένα βαθμό από το δεύτερο. Και ο στόχος μας ήταν να μείνουμε εκεί, να μην χάσουμε βαθμό, να πάρουμε τρίποντο καθαρό για να είμαστε ψηλά στη βαθμολογία. Όλα θα κρυθούν μέσα στο γήπεδο και πόσο καλά είναι η ομάδα. Νομίζω ότι μπορούμε, γιατί τα θεωρητικά πολύ δυνατά μάτς, όχι ότι δεν θέλω να βγάλω αλαζονία, αλλά Πανιώνιο, Πετρούπολη, Κόρινθο την έχουμε εντός. Δηλαδή τους πρώτους έχουμε εντός. Έχουμε ένα βαντάζ παραπάνω. Βέβαια έχουμε ομάδες που είναι σαν και εμάς έξω. Πρέπει να πάρουμε εκεί τα αποτελέσματα για να πούμε ότι μπορούμε να διατηρηθούμε. Θεωρώ ότι μπορούμε. Η ομάδα δείχνει ότι μπορεί και είναι δυνατή, είναι επιθετική, έχει καλή ανάπτυξη, είναι ομάδα. Παλέψατε το παιχνίδι, ήσασταν ανταγωνιστικοί, αλλά πάλι σε ένα σετ κρίσιμο πήρατε δύο διαφορές, τις χάσατε και ήταν ένα από τα σημεία τα καθοριστικά. Ήταν ένα σετ, ναι, όντως. Το δεύτερο ήταν πολύ καθοριστικό σετ. Κάναμε την προσπάθειά μας, προηγηθήκαμε νομίζω και 22-18, από εκεί πήγαμε. Δεν καταφέραμε να το πάρουμε, ήταν σημαντικό σετ αυτό. Πιστεύω αν τυχόν παίρναμε εκείνο το σετ θα είχαμε καλύτερη τύχη στο παιχνίδι. Σίγουρα πιστεύω θα παίρναμε ένα πόντο. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, τα προβλήματα που έχουμε. Ζούμε με αυτά, δουλεύουμε με αυτά για να τα λύσουμε. Η συνέχεια είναι για μας την άλλη εβδομάδα, παίζουμε ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Είναι για μας πολύ σημαντικό. Θα δουλέψουμε και θα συνεχίσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το ερώτημα το βασικό είναι αν όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα στο σύλλογο έχει επηρεάσει το τμήμα. Σίγουρα επηρεάζει. Να μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Επηρεάζει, υπάρχουν, σίγουρα επηρεαζόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα εμείς και εγώ και οι αθλήτρες πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι το αγωνιστικό. Πρέπει να είμαστε μέσα στο γήπεδο, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να σώσουμε την ομάδα αγωνιστικά, τουλάχιστον να τη σώσουμε εμείς. Και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε.
πιστεύω ότι βάσει προγράμματος τα παιχνίδια που θέλουμε να τα κερδίσουμε τα έχουμε μέσα στην έδρα μας. Έτσι δηλαδή ξεκινάμε από τους Ίωνες, έχουμε τον Ιωνικό, παίζουμε, μετά έχουμε εδώ πέρα το Θρίαμβο, είναι ομάδες που έχουμε τους ίδιους στόχους. Θεωρώ ότι από την άλλη εβδομάδα αυτό σας είπα ότι είναι πολύ κρίσιμο παιχνίδι για μας. Αν καταφέρουμε και το κερδίσουμε καθαρά, θα είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Σημαντικό πολύ. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής έρχονται, θεωρώ, φυσιολογικά. Κρατάμε την τύχη στα χέρια μας, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν εξαρτιόμαστε από άλλους αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε κάποιες νίκες για να μείνουμε στην κατηγορία. Υπάρχουν πολλές λύσεις που μπορώ να σας πω τεχνικά. Εντάξει, είναι θέμα της ομάδας μας αυτά τώρα. Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε λείψει αρκετές θέσεις. Έτσι. Προσπαθούμε, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε αυτά και προσπαθούμε για το καλύτερο.